Εκεί υπάρχουν επεισόδια στη Φυλή. Ορίστε, έχουν αρχίσει τώρα οι επιθέσεις από τους Ρωμά εξαιτίας της αυστηρής αστυνόμευσης Σωτήρης Κουλούδη. Καλησπέρα σας λοιπόν από τη Φυλή, όπου δυστυχώς έχουμε έντονα επεισόδια για δεύτερη μέρα. Και λέω για δεύτερη, καθώς και εχθές το βράδυ είχαμε διάφορα περιστατικά με Ρωμά, οι οποίοι βγήκαν έξω στους δρόμους και σύμφωνα με τα όσα μας καταγγέλνουν οι κάτοικοι, έσπασαν καταστήματα, έβαλαν φωτιά σε οχήματα, σε κάδους και είχαμε μάλιστα και τραυματισμούς αστυνομικών. Σας περνώ αμέσως στον αντιδήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Πουλιάση Δημήτρη, ο οποίος θα μας πει για τα γεγονότα, αλλά θα μας σχολιάσει επίσης και την κατάσταση αυτή. Μάλιστα, να ακούσουμε λοιπόν. Γεια σας. Να ακούσουμε τον αντιδήμαρχο τι έχει να μας πει, διότι οι δικές μας πληροφορίες είναι ότι... Συγγνώμη, δεν ακούγεται καλά, τώρα είναι λίγο φασαρία. Ναι, ας να σας ακούσουμε, λέω. Πείτε μας τι ακριβώς συμβαίνει. Οι πληροφορίες δικές μας είναι... δεύτερη μέρα που γίνονται αυτά. Κάποιοι άνθρωποι που κρύβονται πίσω από τη λέξη Ρωμά έχουν καταστρέψει την περιοχή. Το κράτος δεν υπάρχει, όπως κάθε φορά που γίνονται τα επεισόδια εδώ πέρα έρχονται χθες. Πάλι τα ίδια προβλήματα, σήμερα πάλι τα ίδια προβλήματα. Ο κόσμος έχει εξαγριωθεί, δηλαδή πρέπει να αφήσουμε βήμα για να αποσχοληθεί το κράτος με αυτή την περιοχή που λέγεται Φυλή και με τους ανθρώπους αυτούς που λέγονται Ρωμά και πίσω από το Ρωμά κρύβονται πίσω από το ότι πουλάνε ναρκωτικά, που εδώ πέρα υπάρχει παρεμπόριο, που εδώ πέρα σκοτώνει τον κόσμο. Δηλαδή τι θα κάνουμε, δηλαδή. Πρέπει να αφήσει βήμα πρώτα, δηλαδή, για να γίνει κάτι. Δεν τι να κάνουμε εμείς. Να ρωτήσω κάτι, κύριε αντιδήμαρχε. Εδώ οι πληροφορίες δικές μας λένε ότι χθες εξαιτίας της. Του θανάτου ενός αστυνομικού της ομάδας Ζήτα παρεσύρθη η μηχανή τους, ο ένας τραυματίστηκε σοβαρά, ο άλλος σκοτώθηκε από φορτηγάκι τον Ρωμά. Όπως το είπατε. Ορίστε. Όπως το είπατε ακριβώς. Ναι, από ένα φορτηγάκι που οδηγούσε ο Ρωμά, οι αστυνομικοί για λόγους εκδίκησης επισκέφθηκαν την περιοχή. Δεν υπάρχουν αυτά, κύριε Τριανταφυλλόγλου. Δεν υπάρχει λόγους εκδίκησης. Εδώ πέρα αυτό η παραβατικότητα υπάρχει καθημερινά. Το να κάψουν τους κάδους, να κλείσουν τον δρόμο, το θεωρούν αυτονόητο. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι, δεν ξέρω αν φταίνει η αστυνομική ή όχι. Εννοείται οι αστυνομικοί έχει... φταίνουν, δηλαδή που και κάψανε, μαζευτήκανε τώρα 30 άτομα μέσα στο κέντρο της κεντρικής οδού της Φυλής και κάψανε τους κάδους και παράγανε με καραμπίνες και έχουν 6 τραυματίες αστυνομικούς με σκάγια και οι πολίτες εδώ πέρα έντρομοι πάνω στα μπαλκόνια να κρύβονται μέσα. Δηλαδή, ποιος φταίει. Μάλιστα. Είναι μια κατάσταση, δηλαδή με λίγα λόγια, ανεξέλεγκτη από ό,τι καταλαβαίνω. Κύριε Τριανταφυλλόπουλε, εδώ πέρα κάποια στιγμή θυμηθείτε και το όνομά μου, θα θρηνήσουμε θύμα. Και όταν θα θρηνήσουμε θύμα κανονικό, και δεν θα είναι κάποιο ένστολο ή θα είναι κάποιο από τη γειτονιά, τότε θα ασχοληθεί το κράτος πραγματικά, γιατί θα γίνει ένα μικρό εμφύλιο, γιατί δεν ασχολούνται ούτε με τα προβλήματα τη περιοχή κανένα. Και η περιοχή έχει πάρα πολλά προβλήματα και το μεγαλύτερο είναι και η Ρωμά. Που πίσω από το Ρωμά κρύβονται όλα τα προβλήματα. Κοιτάξτε, και ο ένστολος θύμα κανονικό είναι. Βέβαια είναι θύμα και ο ένστολος. Ωραία, αλλά εδώ επρόκειτο περί τροχαίου. Δηλαδή το να παρασύρει ένα αυτοκίνητο. Τροχαίο, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, άμα έχει και μισό κιλό, τι να μην πω τι, και σκοτώνει κάποιον άνθρωπο εδώ πέρα, τα 15 χρονών παιδιά και τα 14 χρονών παιδιά, λειτουργούν αμάσια. Όπως γνωρίζετε, αλκοτέστ γίνονται σε όλο τον κόσμο χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω τους Ρωμά. Όχι, άλλο σας λέω. Πίνουν και ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας συνελήφθη πιωμένος. Αυτό δεν σημαίνει ότι πίνουν μόνο οι Ρωμά. Κύριε Τριανταφυλλόπουλε, εγώ ζω με τους Ρωμά 30 χρόνια. Ούτε είμαι κανένας που να είμαι ρατσιστής ούτε τίποτα. Εγώ σας αποτυπώνω την πραγματικότητα σαν έναν άνθρωπο σοβαρό σαν εσάς που ασχολείται με την πραγματικότητα. Έτσι και το ρεαλισμό. Εδώ πέρα αυτή τη στιγμή στην περιοχή το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εδώ πέρα γίνεται το μεγαλύτερο εμπόριο, γίνονται καθημερινές κλοπές και σε υπερβολικό βαθμό, σε τριπλάσιο, τετραπλάσιο από τον Άγιο Παντελεήμονα. Το γνωρίζω και κλέβουν αλήθεια. Δηλαδή βγαίνει η μάνα σου με το εγγόνι της, με το καροτσάκι της, παίρνουν αλήθεια και φεύγουν και κρύβονται μέσα στα γύφτικα, στο κέτο. Δημιουργήσανε κέτο στην Ελλάδα, τα λιώσα. Αγαπητέ αντιδήμαρχε, γνωρίζετε ότι το γνωρίζω και το έχω αναδείξει ως πρόβλημα. Μα επειδή το γνωρίζετε, συγγνώμη, έτσι γι' αυτό σας μιλάω και με το θάρρος. Καλά κάνετε, ωστόσο δεν θα ήθελα να είναι μια πράξη αντεκδίκηση των αστυνομικών επειδή συνέβη ένα τροχαίο και σκοτώθηκε ένας συνάδελφός τους. Είναι λυπηρό, είναι θλιβερό. Συλληπούμε ειλικρινά την οικογένεια του παιδιού που σκοτώθηκε, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα να αρχίσει η βεντέτα μεταξύ αστυνομίας και Ρωμά για τον θάνατο του αστυνομικού νομίζω ότι δεν είναι το πρέπον. Από εκεί και πέρα πάμε στο πρόβλημα το οποίο είναι τεράστιο και που προφανώς έχουμε να κάνουμε με ένα πραγματικό γκέτο όπου οι άνθρωποι αυτοί έχουν απομονωθεί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο και ποιοι ευθύνονται γι' αυτό και βρίσκονται εκτός χρόνου και τόπου.
εκτός, κύριε Τριανταφυλόπουλε, σε αυτό που είπατε συμφωνώ και εγώ απολύτως. Δεν πρέπει να υπάρχει κάποιος... τέλος πάντων, να έχετε δίκιο με αυτό με το αστυνομικό. Δεν είναι θέμα δικίας αστυνομικών ή τσιγκάνων. Εδώ πέρα οι τσιγκάνοι είναι πρόβλημα μόνιμο. Αυτό είναι μία αφορμή. Δηλαδή μπορούσε να γίνει αν πιάνανε έναν άνθρωπο που πουλάγε ναρκωτικά και ήταν κάποιος πολύ ειδικός σε μια οικογένεια επώνυμη τσιγκάνων, θα γινόταν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έχει ξαναγίνει. Δηλαδή γίνονται κάποια αυτά εδώ πέρα τώρα, αλλά σε τέτοιο βαθμό αρχίζουν και ξεφεύγουν λόγω ότι δεν υπάρχει και κράτος. Δεν υπάρχει δηλαδή και αρχή και τέλος. Και σε λίγο καιρό θα σκοτώσει και κανέναν άνθρωπο από καμία γειτονιά ή αντίθετα και θα γίνει εδώ πέρα εμφύλωση κανονικός. Και τότε δεν θα ελέγχεται η κατάσταση. Γιατί μόλις θα σκοτώσουν έναν άνθρωπο, ένα παιδί αυτό ή κάποιον άνθρωπο, ρίχνανε χθες με καραμπίνες από τα μπαλκόνια. Οι τσιγκάνοι ρίχνανε με καραμπίνες από τα μπαλκόνια, στον αέρα. Υπήρχαν άνθρωποι εδώ πέρα με σκάκια στα χέρια. Πολιτική... Ασχέτως που δεν έχουν επίτυπα. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει, να θρηνηθεί θύμα. Πολιτική στήριξη είχατε από κάποιο κόμμα. Από κανέναν. Δεν υπάρχει πολιτική στήριξη χρόνια εδώ πέρα στο Δημοφιλής. Εδώ πέρα η πολιτική στήριξη έχει ξεχαστεί χρόνια. Εδώ πέρα είμαστε η αποθήκη. Αποθήκη για τα σκουπίδια, αποθήκη για τους τσιγκάνους, αποθήκη για τα απόβλητα, αποθήκη για, τα... για, τους... για όλους. Εδώ αποθήκη. Μια χαρά το έχουν βολέψει. Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Πολύ ωραία, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Κύριε, εμείς ευχαριστούμε και επειδή είσαστε άνθρωπος με πολύ μεγάλη ακροαματικότητα και άνθρωπος που σας ακούν πολύ, αναλύτε το θέμα το πραγματικό. Δεν είναι μόνο οι τσιγκάνοι, δεν είμαστε ρατσιστές. Είμαστε και άνθρωποι που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, και δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ γιατί τώρα τους κάψανε το αμάξι κάτω από το σπίτι τους, τους σπάσανε τα μαγαζιά. Για τον Α ή Β ή Γ λόγο. Υπάρχει κανένας εδώ πέρα που έχουν όλοι ένα στεγαστικό δάνειο να πάνε να πληρώσει το σπίτι τους σήμερα ή το μαγαζί του που το σπάσανε. Ποιος θα, με τι λεφτά πληρώσει δηλαδή. Μάλιστα. Πώς, αυτό θα αναλυθεί το πρόβλημα το πραγματικό.